centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βασιλιάδου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας όμως πληροφορούμαστε για τα πρώτα κρούσματα της χρονιάς σε διάφορα γυμνάσια και λύκεια της Καστοριάς. Ναι. Θέλετε να μας πείτε τι συμβαίνει τώρα, γιατί τα πράγματα δεν είναι ίδια με πέρσι. Δεν είναι ότι ένα παιδί, δύο παιδιά εντοπίστηκαν και κλείνει το τμήμα. Δεν πάει έτσι φέτος. Όχι, όπως έχουμε ήδη πει παλιότερα, θα πρέπει να νοσεί το 50 συνένα έναν ακόμα μαθητή για να κλείσουμε κάποιο τμήμα. Εδώ όμως τώρα δημιουργείται ένα θέμα. Τα παιδιά αυτά τα οποία μοιραία θα πάνε στο σπίτι τους, έτσι δεν είναι? Για να κάνουν την καραντίνα τους για 14 μέρες, έτσι δεν είναι? Τώρα, ισχύει. Πώς θα να πληρώσουν τα μαθήματά τους? Ισχύει ο εξής κανόνας. Τα παιδιά που νοσούν, που είναι τα κρούσματα. Ναι. Το ένα παιδί που θα βρεθεί σε κάθε τμήμα, γιατί για την ώρα έχουμε ένα παιδί σε κάποια τμήματα του νομού μας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το παιδί που είναι άρρωστο παραμένει στο σπίτι, όχι για 14 μέρες. Για πόσες? Είναι αναλόγως με τις οδηγίες που θα του δώσει ο ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Που βλέπουν πότε εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα και διάφορα τέτοια πράγματα και του δίνει ο ΕΟΔΗ. Εμείς δεν αποφασίζουμε για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Πότε θα μπορεί να επιστρέψει αυτό το παιδί? Πάντως οι μέρες έχουν μειωθεί στις 10. Στις 10 μέρες. Ναι. Αυτές τις 10 μέρες, κυρία Βασιλείου, πώς θα αυτό το παιδί που φεύγει από το σχολείο, πώς θα ακολουθήσει το πρόγραμμα? Συνήθως αυτό το παιδί έχει συμπτώματα και δεν μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα. Ναι. Θα μείνει όμως πίσω στα μαθήματα εκεί. Πώς θα καλυφθούν τα κενά του? Σίγουρα οι εκπαιδευτικοί μας θα προσπαθήσουν να το βοηθήσουν έτσι ώστε να επιστρέψει αυτό το παιδί μην έχοντας κενά. Ναι. Δηλαδή με μια σύγχρονη διδασκαλία ή οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Τηλεεκπαίδευση πλέον γίνεται όταν ένα τμήμα κλείσει. Μάλιστα. Αν όλα τα παιδιά πάνε στο σπίτι για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα πρέπει να γίνει τηλεεκπαίδευση. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ένας γονέας φοβάται, ακούει ότι στο τμήμα που είναι το παιδί του εκδηλώθηκε κρούσμα ή κρούσματα. Το στέλνει με άνεση, το στέλνει χωρίς φόβο, δεν το στέλνει καθόλου? Ποια συμπεριφορά των Καστοριανών γονέων πάνω σε αυτό? Στα ήδη υπάρχοντα παραδείγματα που έχουμε. Δείτε, επειδή δεν έχουμε αρκετά κρούσματα σε ένα τμήμα, αλλά ναι, είναι διάσπαρτα τα παιδιά. Ναι, ναι. Είναι ένα παιδί που μπορεί να μην ήταν ούτε καν πολύ κοντά στην τάξη με το παιδί τους. Έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε αρχίσει να κυκλοφορούμε λίγο πιο άνετα. Ναι. Οπότε δεν... οι γονείς τουλάχιστον των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των μεγαλύτερων παιδιών, δεν έχουν δείξει σημάδια ακόμη ότι επιθυμούν να κρατήσουν τα παιδιά τους, ναι, πίσω. Το λέω αυτό γιατί μας έγινε γνωστό την Παρασκευή σε σχολείο, όχι κεντρικό Καστοριάς ή Άργους, περιφερειακό γυμνάσιο. Mm-hmm. Οι γονείς αμέσως μετά πήραν τα παιδιά τους, μετά που έγινε γνωστό, και τα πήγαιναν για τεστ. Ναι, αυτό είναι διαδικασία. Αυτό είναι διαδικασία, για πείτε μας. Αυτό είναι, διαδικασία, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αναγκαστικά μόλις βρεθεί ένα κρούσμα, ναι, στην τάξη, ναι, θα πρέπει όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που κάνουν αρκετές ώρες, ναι, ναι, μέσα στο τμήμα να κάνουν 2 rapid test. 2 rapid test λοιπόν. Ναι, ένα γίνεται την πρώτη μέρα του κρούσματος και ένα την 7η μέρα. Για πείτε μας λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, κύριε Βασιλιάδο. Αυτή τη στιγμή, από την ώρα που άνοιξαν τα σχολεία μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσα θετικά έχουμε? Δέστε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κατά μέσο όρο 3-4 θετικά. Ναι. Σήμερα έχουμε αρκετά παραπάνω μέχρι ώρας. Αρκετά παραπάνω, ε? Ναι. Με την πρώτη μέρα της εβδομάδας αρκετά παραπάνω, δηλαδή πάνω από 5. Έχουμε
Δεν επιβεβαιωμένα 13 αυτή 13? Ναι. 13 σήμερα σε γυμνάσια και λύκεια, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Σε όλο το νομό, έτσι. Ναι, ναι. Από τα 3-4 λοιπόν της προηγούμενης εβδομάδας πήγαμε στα 13 κατευθείαν με την πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί? Δέστε, αυτός ο ρυθμός συμβαδίζει με το ρυθμό που έχει η πόλη μας. Και γενικά ο νομός μας, θα έλεγα, ναι, πλην Δήμων, ναι, Εστορίου που έχει 0, αυτό είναι πραγματικά αξιοζήλευτο. Ναι, αυτή τη στιγμή μπορεί μόνο να τον υπάρχει είναι καθαρό. Αυτό το ρεκόρ του. Ναι, πραγματικά. Αλλά είμαστε σαν νομός σε ανωδική τάση όντως. Οπότε και τα παιδιά είναι τα αναμενόμενα που θα είναι, γιατί άμα σκεφτείτε ότι, ναι, πανελλαδικά 1 στα 4 κρούσματα είναι παιδί, είναι λογικό να εμφανίζονται αυτά τα κρούσματα. Από τα τεστ που γίνονται αμέσως μετά, όπως είπαμε, τα τεστ είναι υποχρεωτικό αυτό. Βγήκαν και νέα κρούσματα? Όχι. Α, όχι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα δεν είδαμε κάτι να επιβεβαιώνεται. Αλλά ξαναλέμε, τα παιδιά κάνουν τα 2 τους self-test, κάνουν τα 2 rapid test. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Μάλιστα. Και είναι σε σχολεία παντού, κυρία Βασιλιάδο. Διάσπαρτα σε όλο τον νομό. Διάσπαρτα σε όλο τον νομό. Πλην είναι Εστορίου, Συν τον Εστόριο, ναι. Δεν υπάρχει δήμος που αυτή τη στιγμή έχει μηδενικό. Α, και τον Εστόριο σήμερα είναι μέσα? Ναι. Σήμερα είναι και τον Εστόριο μέσα, που ήταν η καθαρή περιοχή, αλλά και τον Εστόριο πια είναι και αυτό με μαθητή. Οι μαθητές δεν ξέρω ακριβώς πόσοι είναι. Υπάρχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, υπάρχουν διάφορα. Μάλιστα, υπάρχουν διάφορα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά αν αυτός ο αριθμός κάθε μέρα είναι 13, 13, 13, τι να πω. Κάποια στιγμή τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ και θα στρομωχτούν πάρα πολύ και τα σχολεία. Νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Θα δείξει η πορεία που θα έχουμε. Έχετε ενημέρωση μήπως και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Συμβαίνει το ίδιο εκεί ή δεν έχετε εικόνα από την Δεν έχω συγκεκριμένη εικόνα. Ξέρω ότι υπάρχουν κρούσματα και στην πρωτοβάθμια. Ναι. Αλλά συγκεκριμένη εικόνα... Δεν έχετε. Ναι. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Ξανθόπουλο πραγματικά για να δούμε αν αυτό έχει επεκταθεί. Δείτε, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας, ναι, είναι ενεργοί πολίτες. Ναι. Η περίπτωση πολύ του εμβολιασμού, γιατί 12-17 υπάρχει, μπορείς να είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, μπορείς να... Τα ποσοστά είναι χαμηλά. Πολύ χαμηλά είναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ειδικά στον νόμο είναι χαμηλά. Γίνεται συζήτηση καθόλου γι' αυτό στο σχολείο? Πολλά παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν και ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς να τους πούνε τη γνώμη τους. Βέβαια είναι... Μία απόφαση που θα πρέπει να πάρθει σε οικογενειακό περιβάλλον. Ναι, και με την υπογραφή, ξέρετε, του γονέα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και ο κάθε γονέας γνωρίζει καλύτερα για το παιδί του και είναι υπεύθυνος, ναι, να προχωρήσει. Αλλά τα παιδιά, επειδή, ξαναλέω, είναι σκεπτόμενοι πολίτες, ναι, απέχουν ένα χρόνο, δύο από το να ψηφίζουν. Ναι. Δηλαδή σχηματίζουν μία γνώμη μόνοι τους πλέον. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό πάντως. Τα παιδιά ρωτάνε τους εκπαιδευτικούς τη γνώμη τους. Ναι, το κρατάνε αυτό. Ναι, έτσι κι αλλιώς στα σχολεία μας η συζήτηση με τους μαθητές μας δεν ανακόπτεται ποτέ. Και ήταν ένα από τα πράγματα που χάσαμε με την τηλεεκπαίδευση. Σωστά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδου, νομίζω ότι η επαφή μας θα είναι καθημερινή για να βλέπουμε τι γίνεται πραγματικά, να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε σήμερα. Είναι εκπληκτικό. Έχουμε περάσει είμαστε 13 κρούσματα μόνο σήμερα Δευτέρα σε διάφορα σχολεία του νομού, 4 την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, και να ρωτήσεις κάτι. Έχουμε ερωτήσεις από τους ακροατές μας. Μας ρωτάνε αν βρεθεί κρούσμα στο τμήμα, οι γονείς θα ενημερωθούν? Βέβαια ενημερώνονται, γι' αυτό πηγαίνουν και μαζικά όλο το τμήμα και κάνει rapid test. Με τους γονείς τους, γι' αυτό πηγαίνουν και κάνουν το... Και βεβαίως και οι επαφές αμέσως μετά και του παιδιού, δεν ξέρω αν αυτές ερευνώνται. Αυτές ερευνώνονται κανονικά με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, πάντοτε. Μάλιστα. Με αυτό το πράγμα. Εμείς καταγράφουμε το σχολικό περιβάλλον, ναι, και ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα από το σχολικό περιβάλλον, και ο ΕΟΔΗ αντίστοιχα... καταγράφει το υπόλοιπο περιβάλλον του παιδιού. Μάλιστα. Πάντως στο σχολείο... του εκπαιδευτικού αντίστοιχα. Ναι. Στο σχολείο ισχύει στην αίθουσα χωρίς μάσκα, για να τα θυμηθούμε λίγο αυτά. Όχι. Στην αίθουσα με μάσκα. Πλέον έχουμε και στην αίθουσα με μάσκα και στον εξωτερικό χώρο με μάσκα.
Τα ελέγχετε εσείς αυτά, κύριε Βασιλιάδου, τα ελέγχετε? Για τον εξωτερικό κυρίως χώρος, γιατί στη Νέα Τουσέα είναι πιο ελεγχόμενο. Ναι, εμείς έχουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα την έννοια της εφημερίας. Οι μαθητές μας δεν είναι έξω μόνοι τους. Συνήθως υπάρχουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα. Βέβαια, τα παιδιά έχουν δικαίωμα να κάνουν αυτό το διάλειμμα μάσκας, δηλαδή να απομακρυνθούν από τα άλλα παιδιά, να κρατούν τις αποστάσεις και στον χώρο εξωτερικά να βγάλουν τη μάσκα τους, γιατί θα χρειαστεί και αυτά τα παιδιά να φάνε το δεκατιανό τους, να κάνουν ένα διάλειμμα, αλλά θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις το ένα από το άλλο, έτσι ώστε να μην κάνουν χρήση μάσκας. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε κάτι, επειδή μας στάλθηκε από το τρίτο λύκειο μια διαμαρτυρία των μαθητριών εκεί. Φαντάζομαι ότι θα την έχετε δει ή θα την έχετε διαβάσει κι εσείς. Για την ταλαιπωρία που έχουν αυτά τα παιδιά. Θέλετε αυτό να μας πείτε... Αυτό είναι ένα λογικό θέμα που έχουν και το κατανοούμε πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά τρίτης λυκείου, επειδή δεν επιλέξανε αρκετά παιδιά αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Μιλάμε για μόνο 7 παιδιά. 7 ή 9, πόσα είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. 7 είναι 7 παιδιά, για το τρίτο λυκείο τα παιδιά. Είναι στην κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών. Ανθρωπιστικών σπουδών. Ναι. Είναι μια κατεύθυνση που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχει αρκετά μεγάλο αριθμό μαθητών. Ναι. Και τα σχολεία μας, επειδή είναι κεντρικά, θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 15 άτομα για να λειτουργήσουν. Ναι. Υπάρχουν κάποια θέματα. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά και κυρίως στους γονείς τους και στα παιδιά βεβαίως που ταλαιπωρούνται από μετακόμιση σε μετακόμιση. Ναι. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να γίνει μια κατεξαίρεση λειτουργία για φέτος, για αυτά τα παιδιά. Κατεξαίρεση λειτουργία. Προς στιγμή τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, πού είναι? Είναι κανονικά στο σχολείο τους ακόμη. Ναι. Και παρακολουθούν κανονικά, δεν τους έχει ενοχλήσει κανένα. Μάλιστα. Κατεξαίρεση και κατεξαίρεση, αυτό γίνεται. Κατεξαίρεση. Μάλιστα. Πότε γιατί θα ξέρουμε όμως... Γιατί είναι αρκετά δύσκολο αυτό το πράγμα, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή... τι θα αποφασίσει το Υπουργείο. Δηλαδή τι μπορεί να αποφασίσει το Υπουργείο, κύριε Βασιλιάδο? Να μην εγκρίνει, να εγκρίνει αντίστοιχα την κατεξαίρεση λειτουργία. Ναι. Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση που δεν εγκρίνει? Θα πρέπει αυτοί οι μαθητές να μεταφερθούν σε άλλο σχολικό χώρο όπου θα λειτουργεί η κατεύθυνση που επιθυμούν. Δηλαδή, πού θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά, αν δεν εγκρίνει το Υπουργείο? Το πιθανότερο είναι στο δεύτερο λύκειο Καστοριάς. Μάλιστα. Είναι ένα μπέρδεμα εδώ. Είναι ένα μπέρδεμα, πραγματικά. Είναι και είναι ευαίσθητη ηλικία. Και είναι ευαίσθητη ηλικία και γι' αυτό έβγαλαν και ανακοίνωση τα παιδιά, βέβαια. Το κατανοούμε. Δεν είναι κάτι που δεν κατανοούμε. Θα θέλαμε και ευχόμαστε και σε αυτό όλες μας οι ενέργειες είναι προς αυτό το δρόμο να καταφέρουμε να λειτουργήσει κατά εξαίρεση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μας. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα και κάθε μέρα για να βλέπουμε πώς ανεβαίνει όλο αυτό το πράγμα στα σχολεία. Ελπίζω όλοι να κρατηθούμε ασφαλείς και υγιείς. Ναι. Και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί... Ας το πράξουμε έστω και τώρα. Εννοείται παιδιά και εκπαιδευτικοί. Παιδιά και εκπαιδευτικοί και γενικά ο πληθυσμός. Η κοινωνία δεν είναι αποκομμένη μόνο παιδιά και εκπαιδευτικοί. Ναι. Αν και η Καστοριά είναι πρώτος νομός στη Δυτική Μακεδονία, έτσι. Δεν θέλω Έχουμε να το ξεχνάμε αυτό. Περιθώρια ακόμη. Ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν η Κοζάνη, ας πούμε, δεν είναι ούτε το 50%, καταλαβαίνετε πόσο καλά είμαστε εμείς που έχουμε... κοντά στο 56. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτό το ποσοστό και έχουμε αυτά τα κρούσματα. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε περάσει από την άλλη και την Κοζάνη σε κρούσματα όμως. Είμαστε πρώτοι σε εμβολιασμούς, αλλά και πρώτοι σε κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία. Παράξενα πράγματα. Ναι. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα κάπου... Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Ή κάπως δεν προσέχουμε, δεν ξέρω τι κάνουμε λάθος. Κάτι κάνουμε λάθος πάντως. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδου. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν και από την κύριε Βασιλιάδου.
centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.